Λοιπόν, γύρισανε λοιπόν μετά το Πάσχα, ξεκίνησαν τα νέα επεισόδια από την αγαπημένη, την πιο αγαπημένη σου σειρά στον Α, Έλα στη θέση μου. Και πάνω εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και ο Ορέστης, ο οποίος έχει το όνομα Θάνος στη σειρά. Καστελιώτης. Τι πολιτικός μηχανικός. Θάνο, πες μας δύο λόγια για το ρόλο σου. Ο πολιτικός μηχανικός Θάνος Καστελιώτης εμφανίζεται στη σειρά για να τον έχει στείλει η Μιράντα, η Ζέρβα, η Μαρία Ανδρούτσου που ήταν στη σειρά, για να νομιμοποιήσει τα ακίνητα, κάποια από τα ακίνητα τα οποία είναι αυθαίρετα. Δύο, κάποια έξτρα που είχαν φτιάξει. Δεν θυμάμαι τι κτίρια είναι. Λεπτομέρειες. Εντάξει, ναι. Οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. και τον στέλνει να νομιμοποιήσει τα ακίνητα, να κάνει τα σχέδια, τα καινούρια, για να τα νομιμοποιήσει ώστε να μπορέσει να πουλήσει τα ακίνητα. Αυτή είναι η αφορμή που εμφανίζεται ο Θάνος. Και έρχεται στην αυλή μας. Γνωρίζω την. Γιατί τα κλειδιά των σπιτιών τα έχω εγώ. Οπότε. Υπάρχει κάτι στον αέρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάτι στον αέρα. Μα πώς να μην υπάρχει. Δηλαδή, κοιταχτήκατε. Σαν ρόλος μιλάω. Νιώσατε αυτό κάτι. Λέω, πώς να μην υπάρχει. Ναι, νιώσαμε. Να την πρώτη μας σκηνή. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι. Υπάρχει ένα φλερτ. Εγώ περνάω καλά. Έχει πολύ χιούμορ. Πολύ χιούμορ έχω. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Πώς περνάς καλά, εσύ είσαι ένα κορίτσι που υποτίθεται ότι αγαπάς. Είμαι αρκετά πληγωμένη, αρκετά απογοητευμένη, οπότε έρχεται ένας άνθρωπος που με κάνει και ξεχνιέμαι. Αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι δεν γίνεται όμως. Στη ζωή, άμα είσαι πληγωμένος, ψάχνεις τρόπους να το. Μα εδώ δεν ψάχνει, ήρθε ουρανοκατέβατος. Άμα σου έρθει κιόλας, δηλαδή, τι θα κάνεις. Αφήσει την ευκαιρία έτσι να. Λέγαμε προηγουμένως στις διαφημίσεις ότι σίγουρα μια νέα σχέση, όλοι αυτοί που φανατικά βλέπουν τη σειρά, δύο χρόνια τώρα, θα πρέπει να τη δρουν. Ναι, να αρχίζουν να λένε ότι όχι, εγώ δεν θέλω αυτόν, θέλω αυτόν. Γιατί δεν είσαι με εκείνον. Γιατί πραγματικά γίνεστε τόσο πολύ, μπαίνετε μέσα στην καθημερινότητα των τηλεθεατών, που λίγο το χάνουμε ότι είναι ένα έργο, ρε παιδιά. Εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Σωστά, και είναι και ένα καθημερινό σύριαλ. Το οποίο πρέπει να υπάρχει ροή, γιατί αν είμαστε από την αρχή. Αν τους αποκαταστήσουμε όλους, πρέπει να έχει και εμπόδια για να υπάρχει suspense. Εντάξει, στη Ρενάτο τι θέλουμε τον Αχιλλέα. Αλλά θα προχωρήσουμε, έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα. Έτσι είναι. Νομίζω ότι είναι και έτσι γραμμένη η σειρά, δηλαδή ότι κάτι που υπάρχει αρχικά χαλάει και σου δείχνει ότι περιμένεις να ξαναφτιάξει. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο. Ο Αχιλλέας σε τι φάση είναι τώρα? Ο Αχιλλέας, πάμε για γάμο, Ελένη μου. Έτσι. Πάμε για γάμο. Νομίζω ότι θα είναι κάτι τελειωτικό για την ψυχούλα της Ρενάτας αυτό. Καλά, θα γίνει γάμος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα γίνει γάμος. Θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει γάμος. Θα γίνει. Ναι, ρε Ελένη μου, λέει, μα εδώ αυτή θα αποκτήσει νέα σχέση. Τι σε νοιάζει αν παντρεύεται ο άλλος? Μα πώς? Εγώ είμαι μαζί με τον κόσμο. Πρέπει να ξαναείναι μαζί με έναν τρόπο. Θα γίνει γάμος και μετά λίγο θα πέσει. Έτσι θα στηριχτεί λίγο στις πλάτες του Θάνου. Ο οποίος τις προτείνει, τις πλάτες του. Γιατί έχει τους λόγους. Έχει μεγάλες πλάτες. Έχεις λόγους, άρα δεν είναι αληθινό όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται ότι νιώθεις. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι, μπορεί και να είναι. Δηλαδή μπορεί να σε έχει βάλει και κανείς. Μπορεί να με έχει βάλει και κανείς, μπορεί και να μην με έχει βάλει. Ή μπορεί να είσαι και εσύ απογοητευμένος από μια σχέση που να μην προχώρησε έτσι όπως θα ήθελες και να θες και εσύ κάτι να ξεπεράσει. Κανείς δεν ξέρει. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έτσι είναι. Πώς τα φέρνει. Υπάρχει suspense. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε αν είσαι ειλικρινής ή αν παίζεις ένα βρώμικο παιχνίδι και εντάξει, μη μας το απαντήσεις ακόμα. Η Ρενάτα όμως, ο ρόλος, είναι έτοιμη να προχωρήσει ένα επόμενο βήμα? Μπορεί να κάνει μια σοβαρή σχέση? Εσύ πιστεύεις ότι μια γυναίκα πραγματικά τώρα, όταν ακόμα σκέφτεται, μια σχέση βέβαια που έχει τελειώσει αλλά δεν έχει ολοκληρώσει μέσα της τον κύκλο της, μπορεί να προχωρήσει μια άλλη σχέση? Δεν μπορεί να προχωρήσει και είναι και πολύ ειλικρινής και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Ότι θέλει το χρόνο της. Ότι περνάει καλά μαζί του, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή σχέση. Αυτός σαν καλός άντρας το δέχεται αυτό. Το δέχεται ότι υπάρχει αυτό. Δέχεται ό,τι πει η Ρενάτα. Δεν ξέρουμε γιατί. Υπόπτω και αυτό. Δεν μπορεί σε όλα να είναι. Ό,τι δέχεται. Εντάξει. Ό,τι λέει το δέχεται. Τι είναι αυτό που γοητεύει περισσότερο τη Ρενάτα στο Θάνο? Πρώτα απ' όλα είναι ένας γοητευτικός άντρας. Έχει πολύ χιούμορ, είναι έξυπνος. Της αρέσει που ασχολείται με κάτι άλλο. Έχει ξεφύγει λίγο γιατί βρίσκεται μέσα στο χώρο του, μαθαίνει καινούργια πράγματα. Και είναι κάτι που, όπως σου είπα και πριν, την κάνει και ξεχνιέται από τα προβλήματα που έχει. Έχει φύγει πλέον η Ρενάτα από την εταιρεία και θα δούμε και σε λίγα επεισόδια που θα δουλεύει η Ρενάτα πλέον.
Μάλιστα. Και κάνει, είναι ενδιαφέρον τύπος αυτός γιατί ταξιδεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή της δίνει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που έχει συνηθίσει. Οπότε είναι και αυτό γοητευτικό. Ο Αχιλλέας πού θα είναι μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, αυτός παντρεύεται. Μπράβο το, να ζήσουν. Το παρακολουθεί από εδώ το Ιδρύο. Η αλήθεια είναι ότι το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί και θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα ανάμεσα στον Αχιλλέα και το Θάνο. Μαντρίκια πράγματα, Ελένη μου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εάν ο νέος σας σύντροφος κρατούσε σχέση με την πρώην του και ας είχαν χωρίσει, θα σας ενοχλούσε και ανάποδα με την πρώην του, με τον πρώην του. Τι είδους σχέσεις. Όποια σχέση. Κρατούσες... Δηλαδή δεν βγαίνουν έξω και γελάνε όπως κάνουν οι άντρες μεταξύ τους. Ένας άντρας με μια πρώην κοπέλα του ή και το ανάποδο δεν μπορεί να είναι στο χαχαχουχού. Μπορεί να είναι μια σχέση τύπου φιλική, αλλά δεν πάβει να είναι μια σχέση. Ναι, εγώ να μιλήσω προσωπικά, επειδή ναι, έχει τύχει με πρώην σύντροφό μου να έχουμε πολύ καλή φιλική σχέση. Και, εντελώς... να είσαι σε καινούργια σχέση όμως. Ναι, ναι, ναι. Και να είναι εντελώς φιλική. Ναι, πώς αισθάνεται να... ο άλλος δίπλα. Καλά. Αν ο άλλος εμπιστεύεται και αν εμπιστεύεσαι και εσύ τον εαυτό σου και αν αυτό είναι ειλικρινές, ότι είναι φιλική αυτή η σχέση. Πώς μπορεί να σε εμπιστεύεται όταν είναι πρόσφατος ο χωρισμός? Δεν έχει ανασφάλειες. Δεν μιλάω για πρόσφατο. Δηλαδή, όχι, δεν είμαστε ζευγάρι που είμαστε μαζί 5 μήνες, ας πούμε 3 μήνες. Τι, εγώ αισθάνομαι σίγουρη τώρα, αφού δεν ξέρω και πολλά πράγματα για το παρελθόν σου. Το θέμα τι είναι, να αισθάνεσαι σίγουρος ή να εμπιστεύεσαι τον άλλον? Να εμπιστεύεσαι τον άλλον, αλλά να είσαι και καλά μαζί του. Γιατί αν εγώ είμαι στο σπίτι μου όλη μέρα και είμαι μέσα στα νεύρα και σκέφτομαι τώρα, αφού τι σκέφτεται, γιατί τη βλέπει, δεν τη βλέπει. Άμα σκέφτεσαι έτσι, καλύτερα να μην είσαι σε αυτή τη σχέση. Mm. Δηλαδή εσύ φταίσαι εκεί, όχι αυτός. Ούτε η πρώην του. Σε βλέπω ότι εκνευρίστηκες λίγο. Όχι καθόλου. Ερωτήσεις κάνω. Καθόλου, καθόλου. Απλά στηρίζω τις απόψεις μου γιατί το έχω σκεφτεί πολύ. Είσαι πολύ απόλυτος. Είναι και κάτι που μην είσαι τόσο απόλυτος. Εμείς τα κορίτσια είμαστε λίγο αλλιώτικο πράγμα. Δεν είμαστε ξαναγόρια. Το ξέρεις, το έχεις μάθει πια. Έχεις κάνει και εσύ τη διαδρομή σου. Τι να κάνουμε. Εσείς καλά τα λέτε τα αγόρια. Τα σκέφτεστε έτσι, τα κάνετε έτσι και είναι απολύτως έτσι. Εγώ σου μιλάω για ένα παράδειγμα όμως που το έχω ζήσει. Και ήταν εντάξει από όλες τις πλευρές. Και από τη δικιά μου και από την πλευρά της συντρόφου. Εσύ είχες πρόβλημα αν η κοπέλα σου είχε πολύ στενή επαφή. Αλλά πραγματικά τίποτα άλλο, φιλική. Το πολύ στενή επαφή δεν είναι πια φιλικό, ρε εσύ. Δηλαδή, όταν δεν μπορούν να μένουν μαζί. Να μιλάνε στο τηλέφωνο, να βρίσκονται κιόλας. Δηλαδή να στον αναφέρει στην καθημερινότητά της. Α, μίλησα και με τον Γιώργο και θα πάει σε αυτό το μέρος. Εκεί είναι εμπιστοσύνη. Αν θεωρώ, αν βλέπω μπροστά μου ότι αυτό έχει λήξει πραγματικά και είναι φιλικό πια, δεν έχω κάτι να φοβάμαι. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ένας τρόπος να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Λες. Αν θες να τρώγεσαι με τα ρούχα σου, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Αν θες να συνεχίσεις τη ζωή σου καλά και να είσαι θετικός. Ρε, ωραία, δεν σε έχουν ζηλέψει ποτέ. Πολύ. Κι εγώ το ίδιο. Αλλά το έχω πετάξει από τη ζωή μου γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που σε πάει μόνο πίσω. Δεν πώς σου προσφέρει το πέταξες, κάτι. Δηλαδή. Το πέταξα. Δεν θέλω να. Από τη στιγμή που το νιώθω, φεύγω από εκεί που είμαι. Δεν το συνεχίζω. Είναι ένα πράγμα που απλά τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Δεν κερδίζεις τίποτα. Πας πίσω στη ζωή σου. Πίσω σε όλα. Φεύγεις ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμος. Ναι, φεύγεις. Γιατί φεύγεις ακόμα και αν στεναχωριέσαι και πέσεις στο κρεβάτι σου σε κατάθλιψη και λες δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μα δεν στεναχωριέσαι με το άλλο. Πιο πολύ στεναχωριέσαι. Και δεν κερδίζεις και κάτι. Δεν προχωράς. Κάθεσαι και τρώγεσαι. Και δεν προχωράς. Πρέπει να εξελίσσεις. Εσύ συμφωνείς. Δηλαδή προτιμάς να υποφέρεις μόνη σου έχοντας διώξει κάποιον επειδή είναι πραγματικά ζηλεύεστε. Ή να υποφέρεις με τον άλλο μαζί. Ακούω ερώτηση. Με πες μας. Εγώ ζηλεύω. Αλλά. Όλα μέσα σε ένα όριο. Ποτέ δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα στον άλλον, ούτε θα τον έχω δεμένο ότι δεν θα κάνει αυτό. Αυτό είναι αυτό, αυτό ρωτάμε. Αυτό ναι, που νιώθεις εσύ που τρώγες. Ναι, αλλά δεν τρώγομαι τόσο πολύ. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, οπότε δεν υπάρχει. Είναι το πρώτο και κύριο για μένα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να ήμουν σε μία σχέση και να σκεφτόμουν να συνέχει αυτό. Αυτή η πρακτικότητα του ανθρώπου. Έχετε δουλέψει ποτέ μαζί, γνωριζόσασταν? Ναι, είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες. Α, είσαστε φιλαράκια. Είμαστε φίλοι, ναι. Και στο παρελθόν μου, στο θέατρο. Κάναμε παιδικό θέατρο μαζί, κάποια περιοδία και έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και παιδικό θέατρο. Και είμαστε και στη σχολή μαζί, αλλά. Μόλις μπήκα εγώ, εσύ αποφύτησες. Εγώ μόλις είχα αποφύτησει. Άρα έχετε πολύ άνεση μεταξύ σας. Ναι, καλά. Είμαστε πολύ φίλοι. Είναι καλό όταν είναι φίλοι να παίζουν και μαζί. Είναι πιο εύκολο ενώ. Είναι επικοινωνία. Διευκολύνει τη δουλειά ή όχι είναι το ίδιο? Ναι, σίγουρα, σίγουρα διευκολύνει. Γιατί και με ξέρει και τον ξέρω. Ειδικά σε ερωτικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε μια δουλειά, αν υπάρχει ερωτική σχέση, έχεις πολύ πιο πολύ άνεση με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις καλά και είστε φίλοι και έχει μείνει εκεί το πράγμα.
Με πέρδεψε. Γιατί? Μου το πήγε στην ερωτική σχέση και με πέρδεψε. Αν υπάρχει ερωτική σχέση στο σύριαλ. Στο σύριαλ. Α, στο σύριαλ. Με ανάποδα νόμιζα ότι άμα έχει ερωτική σχέση με τον άλλον, εντάξει, πολύ πιο να τα παίζει μετά. Όχι, εντάξει. Σου ήδη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γνωρίζει τον άλλον. Δηλαδή δεν σα πιάνουν ντροπέ όταν γνωρίζεσαι τόσο καλά. Το ανάποδο. Εκεί. Ενώ αν είσαι με έναν άνθρωπο τώρα που πρέπει να κάνει ερωτική σκηνή. Και δεν το ξέρει. Και υπάρχει και ένα φλερτ και στον αέρα με τον άλλον. Γιατί. Σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, στην τηλεόραση, ας πούμε, ή στο θέατρο, που πρέπει να έρθεις πολύ κοντά με τον άλλον. Αν δεν είστε φίλοι και πρέπει να κάνετε κάτι ερωτικό, να είναι ερωτική σχέση σας σεναριακά... Είναι αρκετά αμήχανο όλο αυτό. Είναι αμήχανο ακόμα περισσότερο αν αρέσει και λίγο ένας στον άλλον και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν μας αρέσει ο ένας και αρέσει και στον άλλον, αυτό θα βγει πολύ ωραία σκηνή. Θα υπάρχει μαγνητισμός, ερωτισμός. Να είναι μόνο από τη μία πλευρά και να νιώθεις μία πίεση και να λες τώρα εγώ δεν θέλω. Δράμα. Έτσι γίνονται τα δράματα που λέμε. Τι σκέφτεστε να κάνετε το καλοκαίρι τώρα που θα σταματήσουν τα γυρίσματα? Εσύ που το κάνεις αυτό τώρα 2 χρόνια σερί, αισθάνεσαι τα καλοκαίρια σου κουρασμένη, θες να ξεκουραστείς ή θέλεις να παίξεις και στο θέατρο, το βλέπεις σαν παιδί μου κάτι το οποίο το θέλεις πολύ? Το θέατρο είναι έρωτας. Παρ' όλα αυτά όμως, τώρα τελειώσαμε την παράσταση, έχω ανάγκη να ξεκουραστώ λίγο. Νομίζω το καλοκαιράκι μπορεί να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ για να έχω δυνάμεις για του χρόνου και θέατρο και τηλεόραση και όλα μαζί. Εσύ? Εγώ θα κάτσω πάλι το καλοκαίρι. Δηλαδή συνήθως τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να κάνω αυτό, να δουλεύω πολύ πολύ το χειμώνα, να μην έχω δευτερόλεπτο, για να κάθομαι το καλοκαίρι 2 μήνες, ας πούμε. Όπως αρέσει να γυρνάς, ας πούμε. Μου αρέσει το κάμινγκ το ελεύθερο. Κάνεις ακόμα. Αυτό θέλει και χρόνο. Δηλαδή είναι ωραίο να έχεις χρόνο με αυτό. Να έχεις ένα μήνα να κάτσεις εκεί. Μόνο σου ή με φίλους? Με φίλους, μόνος τελείως, το έχω κάνει και μόνος τελείως. Να βρω ανθρώπους καινούργιους να γνωρίσω. Αλλά αυτό προσπαθώ να κάνω. Φέτος το καλοκαίρι έχω... Νομίζω θα κάτσω μόνο τον Ιούνιο και λίγο. Γιατί θα κάνω μια ταινία μικρού μήκους τον Ιούλιο. Τα θεατρικά και την σχέδια. Σου, το Μάιο. Ναι, την παράστασή μου το Μάιο που θα κάνω τώρα. Εντάξει, πάω στο μετά καλοκαίρι. Γι' αυτό το διαχώρισα. Και μετά θα αρχίσω πρόβες νωρίς για αυτά που θα κάνω το χειμώνα. Για αυτά που σχεδιάζω. Μάλιστα. Πολλά σχέδια. Θα έχουμε να λέμε. Πολλά σχέδια. Πολλά σχέδια. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας είδα, παιδιά. Και εμείς. Και χρόνια πολλά, γιατί μόλις γυρίσαμε τις διακοπές του Πάσχα. Και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...